Πληρώστε έστω και έναντι τη ληξιπρόθεσμη ομοιοφιλή σας διαμηνή στους φορολογούμενους ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Αν μπορεί κάποιος να δίνει και να μην του γίνει κατάσχεση, καλά είναι. Ευεργετικό το βρίσκω. Αν δεν καταβληθούν έστω και λίγα ευρώ έναντι του φόρου, το Υπουργείο Οικονομικών απειλεί με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων. Να δίνεις έστω ένα μικρό ποσό έναντι. Νομίζω αυτό το ποσό που είναι και 20-25 ευρώ. Νομίζω κάποιο που μπορεί να το βρει, εφόσον έχει την υποχρέωση, οφείλει να το βρει, α πούμε. Συγκεκριμένα, εάν ο φορολογούμενο εκτυπώσει τη λεγόμενη ταυτότητα οφειλή μέσω TaxisNet, μπορεί να καταβάλει στην εφορία οποιοδήποτε ποσό του περισσεύει κάθε μήνα, χωρίς να δεσμεύεται από συγκεκριμένες δόσεις. Η εξόφληση γίνεται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ. Ακόμα και μικρότερα ποσά από τις προκαθορισμένες δόσεις των ρυθμίσεων, αδυνατούμε να τα εξοφλήσουμε, λένε στην κάμερα του ΑΛΦΑ οι φορολογούμενοι. Το έναντι εξυπηρετεί όταν έχει λεφτά. Όταν έχει λεφτά, δεν έχει υπηρετή. Και όλε αυτέ οι ρυθμίσει που λένε που υποθέτει κάποιο να έχει λεφτά. Αν δεν έχει, δεν έχει νόημα. Κάποιο που έχασε τη δουλειά του, πώ θα πληρώσει. Οποιαδήποτε ρυθμιστική του κάνουν. Όπω διαμηνεί ο Γενικό Γραμματέα Εσόδων, εφόσον εξυπηρετούνται έστω και μερικώ οι οφειλέ, τότε οι εφορίε θα επιδεικνύουν ανοχή και θα παγώνουν τι διαδικασίε κατάσχεση καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Όσοι επιλέγουν όμως την οδό της μερικής εξόφλησης του φόρου με έναντι, θα πρέπει να ξέρουν και τις παγίδες. Επί του χρέους εφαρμόζεται επιτόκιο 8,75% και μετά την πάροδο 2 μηνών επιβάλλεται και πρόστιμο 10%. Εάν μέσω διασταυρώσεων προκύψουν και άλλες πηγές εισοδήματος ικανές να καλύψουν το χρέος, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες κατάσχεσης. Το έναντι πάλι το έχει, είναι μεγάλη που έχει η εφορία. Το επιτόκιο που έχει για να προκειμένου να αποπληρώσει τις οφειλές που έχει. Νομίζω είναι ένα τρίκ ακόμα της κυβέρνησης για να μπορέσει να τραβήξει και από την κατάσταση, να φαίνεται ότι είσαι ενήμερος. Όσοι βέβαια έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν κάθε μήνα προκαθορισμένες δόσεις, πάντα μπορούν να προσφύγουν στις τρέχουσες ρυθμίσεις. Για χρέη προς την εφορία που προέκυψαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013, γίνονται ευκολίες πληρωμής σε ως και 24 δόσεις. Για παλαιές οφειλές, πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2012, αυτές εξοφλούνται μέχρι και σε 43 δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι φορολογούμενοι προστατεύονται δια νόμου από τις διαδικασίες κατασχέσεων. Τις έντονες αντιδράσεις των συνταξιούχων προκαλεί η αύξηση της παρακράτησης φόρου με αναδρομική μάλιστα ισχύ.